Νικολάκη, έλα να μα δείξει τη φανέλα. Τι μου θύμισε τώρα. Όχι, μου τα θύμισε. Αυτά πάνε παρακάτω. Το 21 ήταν. Μη μου τα θύμισε. Δεν ήταν. Δεν Το 21, το 21 δεν ήταν. Το ποιο φορούσε ο Λιμπερόπουλος. Το 21, όχι, oh, το, φανέλα είναι το, 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 το 21, νομίζω για τη χρονιά <σχεσίλαι> είπες. Όχι ρε, <κύριε>, το 21 <σχεσίλαι> δεν φορούσε ο Λιμπερόπουλος. ο Γιωργάτος ποιο νούμερο φορούσε. Πάμε σε ε? Λοιπόν, τα Το μήνυμα της συνάντηση στην Άγκυρα. Δεν χάσαμε, δεν κερδίσαμε. Χι το ματσάκι εν ολίγη. Πια αποδείχτηκε ότι ήταν η βασική προτεραιότητα των δύο πλευρών να πούνε ότι πάμε παρακάτω ήρεμα, λέω εγώ τώρα. Γιατί περίπου συμφώνησαν να διαφωνήσουν για την περίπτωση τη Χαμά, ωραίο είναι αυτό, πόσο προσεκτικά προβλέψιμοι ήταν στι διατυπώσει για τι μειονότητε. Άλλε τρει συναντήσει στο τέλο του έτου, χαλαρό το δείπνο στο Αξαράι. Φάγανε ωραία, περάσανε εκεί ωραία, έτσι. Βέβαια. Ναι, με ένα Σκοπιανή Πρόεδρο. Είπαμε καλαντούμπα λέγεται, δεν ξέρω πώ λέγεται. Το μενού πιστά. το έχουμε. Ακρι, Ακριβέ το μενού το έχουμε, δηλαδή. πιο. είναι. Donner. Ναι, όχι το μενού. Βήμα-βήμα. Πιάτο, πιάτο το έχουμε, ρε, μόνο... Δεν ξέρω, θα το δούμε. Σιγά-σιγά. Θα, σιγά. θα βγει, πολύ. δεν μπορεί να βγει. Ε, Μπαρά από Αθήνα, Βρυξέλλε, Ουάσιγκτον, Βερολίνο και Σόφια. Τηλεφωνική συνομιλία Τσίπρα Ζάεφ για τα νέα δεδομένα που διαμορφώνεται. Κοιτάξτε να δω ένα θέμα αθλητικό, θα μου πει τώρα. Αλλά είναι ωραίο. Στην τότε να μην τότε να πάει για. παίζει με την Manchester City. Mm -hmm. Αν χάσει η City. Ε, η, Αν κερδίσει την Τότεναμ, το κλείνει τον τίτλο. Δεν τον παίρνει η Άρσαναλ. Και του λένε οι οπαδοί τη Τότεναμ να χάσετε από τη Σίτι. Και έχει τρελαθεί, λέει ο προπονητή. Δεν είναι αυτό που λέτε, να χάσουμε. Ο προπονητή είναι όπω τα κόγκλου. Για να μην το πάρει η BCT Arsenal. Γίνονται αυτά. Α, αν είναι δυνατόν. μακριά από εμά. Περίμενε. Δύο αγωνιστικέ είναι ακόμα εδώ. Έλα, περίμενε. Θα τα δούμε πάνε. όλα. Έλα, έλα Παναγία μου, έκανε αυτό, ε. Ναι, αλλά είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν αυτά που έχουν ξαναγίνει. Ε. Δεν θα θυμάσαι εσύ αυτά καθόλου. Ποτέ, δεν θα θυμάσαι. Εγώ θυμάμαι να μην έχουν παραγυρίσει ένα γκολ τη ομάδα μου κάποια στιγμή. Α, να, δεν θυμάσαι. Πέρυσι. Δεν θυμάσαι κάτι. Πάει κολυμπιακό. Δεν θυμάσαι. Δεν, δεν, ξέρω εγώ από αυτά. εγώ ξέρεις, από τα ματσάδικα και δίρον του κοπέλα. Ναι, ναι. Α μην ανοίξει το στόμα μου τώρα. Πάμε καθημερινή. Παραμένουν μία και διαφωνίε σε καλό κλίμα παρά του αστερίσκου. Η συνάντηση με τον Τάκη Ερντογάν στην Άγκυρα και εδώ έχει και την φωτογραφία προφανώ από το Λευκό Παλάτι που αποδέχθηκε Όταν Τάκη Ερντογάν τον Έλληνα Πρωθυπουργό με Ατρομοκρατική και γύρω πόλο τελικό, Άνατα μα. Αυξημένα μέτρα ασφαλεία για τον αγώνα τη 21η Μαΐου. Ατρομοκρατική και γύρω πόλο. Εντάξει, το περιμέναμε αυτό. Είναι ένα πολύ δύσκολο αγώνα, μια πολύ δύσκολη εξίσωση για τι αρχέ ασφαλεία. Ναι, και για το πώ και... θα γίνει ο τελικό ε, στην Εφερήφια ναι. με 10.000 ευρωπαϊκού Ολυμπιακού. Ναι, και είπε και κάτι ωραίο ο Μαρινάκη εχθέ. Mm. Λέει ρε παιδιά, είναι δυνατόν να διώξουμε ένα ευρωπαϊκό τελικό. Έλαντε. Δεν μπορούμε να το οργανώσουμε. Θα δίκιο αυτό. Θα μου πει, έχει πολύ δίκιο. Yeah, 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 yeah. θα μου πει, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα τελικό κυπέλο. Άλλο θέμα αυτό. Με δύο. <laughs> αυτό είναι η απόλυτη ντροπή για τη <laughs> χώρα. <laughs> να μην μπορεί να κάνει τον ευρωπαϊκό τελικό ε, με φιλάθρο Ολυμπιακού, ο παδό Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδελφία. Στο γήπεδο τη και δεν μπορεί να κάνει τελικό κυπέλο στην Ελλάδα με οπαδού. Δηλαδή την πρώτη δήλωση στην προσυπογράφω, απολύτω έχει ναι. δίκιο. Δεν είναι δυνατόν να διώξει ένα ευρωπαϊκό τελικό. Να πει δεν πρέπει να τον κάνω. Λε και κάνει μεγάλο χρόνο. Ναι. ναι. Μπράβο. Λε και είσαι. Ε, ε, τι είσαι. Λοιπόν, και από την άλλη να μην μπορεί να κάνει ένα ελληνικό τελικό. Άλλο τα γήπεδα γιατί τα κάνουμε. Δηλαδή ξέρει, σκέφτομαι. Εγώ δεν ξέρει, δεν είμαι. αλλά θα ήθελα να δω το τελικό του κυπέλο, ρε παιδί μου. Αν είχε κόσμο. <στονίτως> δεν <πας>. έχει. <στονίτως> ε, όχι και έτσι. λοιπόν, σκέψου λοιπόν. Δεν είναι πιο ωραία. Το δει τηλεόραση, ρε παιδί μου τι να το δω, ποιο να δω. Το τελικό του κυπέλο. Γιατί. Τελικό κυπέλο, ευρωπαϊκό είναι βέβαια. Πας. Το ευρωπαϊκό, ναι, θέλω να πάω. Α, α, το τελικό κυπέλο, ό,τι έλεγε Το άρεσε πάντα εκεί. Ούτε εγώ δεν το δόχτη, με δεν βλέπω εκεί τώρα. Δεν ξέρω, νόμιζα ότι μου λέει. Τι αυτό. Αυτό είναι να εκτίσω ποινή, θέλει. Τι θέλει. Εντάξει, εγώ το δω Το ευρωπαϊκό θέλω να πάω. Εντάξει, για ψυχολογικού λόγου. Όποιο προσφέρεται να στηρίξει, έτοιμο. Μάλιστα, να τα μα. Και ο Νίκο. Μαζεύουμε μια λίστα τώρα. Βέρτικο στα Σκόπια για την ονομασία. Πιέσει και από οι να τηρηθεί η συμφωνία των Πρεσπών. Ναι, ε, καλά, όλοι θα πέσουν πάνω τώρα σε αυτό. Ανακατεύει την τράπουλα στο Κρεμλίνο ο Πούτιν. Εδώ με τις, με την αλλαγή του Σοϊγού. Τέσσερι υποψήφοι για μία θέση. Εδώ πέρα τεράστια ζήτηση στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, 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 ναι. Και τα κλεμμένα τη Λιβύη βρέθηκαν στη Λάρισα. Είχαν κλαπεί το 2017 από τη Βεγγάζη. Μάλιστα. Και ουδέποτε έγινε διάρρηξη το ΙΠΕΣ. Αυτό το θέμα εδώ. Φάνεσαι σε λίγο μαζί μα, κυρία Κεραμέο. Βέβαια, για μεγάλο να θέμα. Και αυτό. Είναι η διάρκεια αυτή που λέγαμε ένα Σάββατο. Η που οποία γίνει. ήταν μουφα. Ναι. Τελικά, όταν έλεγε το Υπουργείο Φερόμενη, κάτι ξέρανε μουφά. Ναι, φερόμενη. ναι. Ήταν μουφα, να έγιναν όλε οι έρευνε. Ναι. Και να δούμε τι γίνεται και με τι έρευνε με τη διαρροή των mail. Με email. τη διαρροή των mail, ναι, να δούμε για τα πολιτικά. Περάσει καιρό. Πόση, ε, και. πόση έρευνα θα γίνει. Επιστολική. Πόση έρευνα θα γίνει. την πήρε διαφήμιση. Τι και την πήρα. Και μου τη φέραν σπίτι. Ψήφισε, <laughs> είναι, να στο Σαββατοκύριακο θα ψηφίσω να τη στείλω. Ναι. Γιατί, μπορώ, δεν μπορώ τώρα. Μπορώ. Δεν ξέρω, και ένα μέρο. Θα ρωτήσουμε. Δεν ξέρω ναι. πότε στείλουν. Λοιπόν, η εφημερίδα των... Πολύ εύκολο, παιδιά. Mm. Η εφημερίδα των συντακτών. Mm. Διπλάσιο φόρο για 700.000 επαγγελματίε. 5,5 δι ευρώ η επιπλέον φορολογητέα ύλη λόγω τεκμηρίων από του ελεύθερου επαγγελματίε λογικά και άλλου. Με τεκμήρια. Πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ τα επιπλέον φορολογικά έσοδα. Α, είναι 5,5 είναι η φορολογητέα ήδη. 500 εκατομμύρια τα φορολογικά έσοδα, τόσο πάρει. Ναι. Πάνω από 1.400 ευρώ ο μέσο φόρο αναφορολογούμενο, διπλά σχέση με πέρυσι. Φορολογούμενο να που προβατάζουμε από αυτού. Mm. -hmm. Του ελεύθερου επαγγελματίε. Υπαρξιακό το πρόβλημα εκατοντάδε χιλιάδε με πενιχρά εισοδήματα, ασυλία και αυτοπερίωση για τα νότερα στρώματα. Τα τεκμήρια, ξαναλέω, είναι άδικο φόρο. Συμφωνούμε όλοι, δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανεί. Υπάρχει μεγάλο κομμάτι φοροδιαφυγή εκεί μέσα, το λέγαμε και χθε, με βάση τα στοιχεία. Εντάξει, είναι ντροπιαστικά τα στοιχεία κάποια στιγμή. Αλλά εκεί μέσα υπάρχουν και άνθρωποι που είναι, είναι στην ανέχεια πραγματικά όμω. Υπάρχουν. Αλλά αδικούνται, Α, υπάρχουν και αδικίες. Αδικούνται, αδικούνται και οι ίδιοι από του συναδέλφου του, οι οποίοι κρύβουν εισοδήματα. Έτσι. Και μάθαμε ότι 8 στου 10 δηλώνουν κάτω από 20.000. Ε. Ε. Δεν μπορεί όλοι οι ελευθεροκράτε να είναι κάτω από 20.000. Βγάζουν 1000 ευρώ το μήνα. Δεν γίνεται. Εντάξει. Συμφωνία των Πρεσφών. Η κυβέρνηση τη Δημοκρατία γλύφει εκεί που έφτιανε. Ναι. την κριτική από την αντιπολίτευση, παρέμβαση Τσίπρα Ζάεφ υπέρ τη στήριξη τη συμφωνία. Μητσοτάκη Ερντογάν συναντήθηκαν να διαπιστώσουν ότι διαφωνούν. Κλασικό. Η Δημοκρατία στο απόσπασμα. Λοιπόν. το θυμάσαι. Του Ανδρέα Παπανδρέου. Το εμβληματικό βιβλίο για τι αιτίε φυσικού και ειδικού αυτοργού τη Χούντα. Πότε, πότε, πότε. Ε, είναι το, το Σάββατο. Το Σάββατο 18. Το Σάββατο 18. Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον απογεματινή. Ναι. Πόλεμο σε πολύ φιλικό κλίμα. Ο Πρωθυπουργό πέντε ώρε στην Άγκυρα με τον Σουλτάνο. Έξω από τα δόντια Μισοτάκη για τη μονή τη χώρα και του μουσουλμάνου τη Τράκη. Ε, καλά, δεν το είχα <laughs> Ναι. <laughs> Είπαμε. Κόντρα για τη Χαμά. Όχι ότι περίμενα, <laughs> συγγνώμη που δεν ναι. Όχι ότι περίμενα. Ναι, ναι, ναι. είχα... Είπαμε. Δεν διαλογώ. Αλλά... Συζητάμε τι ναι. εφημερίδε ναι. εδώ πέρα και είναι πολύ ωραία αυτή η ανταλλαγή. Δεν το γάρι με τον Μισοτάκη δεν μιλάει με τον Thank you. Αλλά και συμφωνία ναι. ναι. για κατάπαυση του πυρό στη Λοδία τη Γάζα. Εμφύλιο στα Σκόπια μετά τι προκλήσει ναι. τη ναι. Ιλιανόφσκα. Αυστηρή απάντηση του Κυριάκου, το είπαμε μία, τι έγινε. <laughs> και σχεσχύει πλέον τα νέα αυστηρά μέτρα για κινητά και τάμπλετ στα σχολεία. Όπα. Λίγο πριν ακουστεί το τελευταίο κοδούνι, δημοσιεύτηκε σε φεκ το νέο ποινολόγιο για του μαθητέ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τι ποινολόγιο είναι αυτό. Για δε. Πολύ ενδιαφέρον. Δε, καλά, και τώρα δεν επιτρέπονται τα κινητά σχολεία. Κρύψω κινητό. Δεν το παίρνει. Δεν το παίρνει. Καλή Α, ναι. Δεν το παίρνει. Μάλιστα. Είναι σε συμφωνία. Ναι, ναι. Να βλέπα κιόλα. Ναι. Ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Προφανώ θα είχαμε ποινή. Σε ισχύ το ποινολόγιο απαγορεύονται ναι, όλε ναι. οι ηλεκτρονικέ συσκευέ. Απαγορεύονται, το ξέρουμε αυτό. Ναι. είναι καμιά πενθύμερη. Όχι πενθήμερή είναι άλλο. Δεν είναι πενθύμερη. Πάντω γενικά δεν επιτρέπεται το, το κινητό Πάντως. στο σχολείο. λοιπόν, ο τελευταίο υποχρεωτικά εφαρμόζει το παιδαγωγικό μέτρο τη αποβολή από τα μαθήματα μέχρι πέντε ημέρε. Ακόμα και να βγάλει απόφαση για αλλαγή σχολικού περιβάλλοντο στην περίπτωση που η φωτογράφηση ή η βιντεοσκόπηση αφορά ιδιαιτέρω ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Α, ότι δεν βιντεοσκοπούν. Σωστό είναι αυτό. Πάρα πολύ σωστό είναι αυτό να μην βιντεοσκοπούν ουσιαστικά πράξει, μπορεί να είναι βία, μπορεί να είναι εξευτελισμού, ναι, ναι. μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί, γιατί, τα κάνουν αυτά. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι ότι να τα δοσοποιούν στο διαδίκτυο. Επί τη ουσία. Και το απαγόρευε, καλά κάνει. Αυτό είναι πολύ σωστό. Μαζί του. Δεν είναι μόνο πέντε μέρε αποβολή, δεν είναι τίποτα πέντε μέρε αποβολή. Ναι, μαζί του, μαζί του. Λοιπόν, ελεύθερο τύπο. Το παρασκήνιο Μητσοτάκη Ερντογάν Νινεμία στην Άγκυρα. Σαφή απαντή με τον Τάκη στον για τη μουσουλμανική μειονότητα στράγγει τη μονή τη χώρα και τη Χαμά. Ναι, σε διάλογο παρά τι ξεκάθαρε διαφορέ. Συμφωνίε για αύξηση οικονομικών συναλλαγών. Δέκα λέει, θα πάει mm. το εμπορικό συζύγιο. Πολιτική προστασία και συνεργασία για το μεταναστευτικό. Εδώ ο Λάνθιμο στη μάχη του Χρυσό Φινικά. Μπράβο του για μια ακόμη φορά. Ε, ο, έρευνα οδηγική, οδηγική συμπεριφορά. Κορνάρουμε, βρίζουμε, δεν τηρούμε τι αποστάσει. Φρικάρομαι την κόρνα εγώ. Γιατί? Mm. Δηλαδή, ακόμα και στο φανάρι είναι ο άλλο μπροστά μου και να μην έχει ξεκινήσει, του δίνω πέντε δεύτερα ρε, Και δεν δε δε κοντάνε στον δε ναι. δρόμο. Ναι. Ε? Δεν κοντάνε κανένα στον δρόμο. Ποτέ. <laughs> Μήνυμα Μητσοτάκη. Δεν αδεχτούμε παρόμοιο ληστήματα κίτρινη κάρτα στη Νέα Σκοπιανή πρόεδρο Βορελα... Βόρειο Μακεδόνισσα. Ναι, ναι, Σκοπιανή δεν είναι. Άρα λέμε Νέα Αθηνέα. Φαίνεται δημοκρατία. σκυφτός στην Άγκυρα και τα φωτογραφία του Ερντογάν που έχουν βρει. Ο Μητσοτάκη δεν ήθελε πρα, να στενοχωρήσει το φίλο του Αγίπ. Για βά, για ναι. Δικαιολόγησε αμέσω την ανατροπή τη μονή χώρα σε τζαμί, λέγοντα είναι σημαντικό το μνημείο θα είναι ανοιχτό για όλου. <συμπρά> Θράσο Ερντογάν, που έδωσε μαθήματα ανάδειξη τη πολιτιστική κληρονομιά και χαρακτήρισε την Τουρκία χώρα πρότυπο. Ο Σουλτάνο αποκάλεσε τουρκική τη μειονότητα τη Τράκη, διαφωνία για τη Χαμά και το ρόλο τη. Αυτά είναι πρώτο θέμα στην Εθνική Δημοκρατία. Κόσμο ηρωή για την Παναγία Γερόντισα, εδώ. Να. Πού είναι η Παναγία Γερόντισα, Λοιπόν, Γιώρος, ναι. Είναι η πιο σκληρή γραμμή. Και στην Ερυθρέα. Εδώ, να. μάλιστα. Ένα στου δύο Έλληνε ενδιαφέρεται για αγορά κινήτου παρά τη φούσκα. Δεν είμαι στον ένα που δεν ενδιαφέρεται. Και από σήμερα Μαρία Δεναξάν, η δημοκρατία. Μαρία δεν αξάνει τη δημοκρατία. Καλή Συνάδελφο, από το Παρίσι. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, ρε Μαράκι. Λοιπόν, λοιπόν Μαρία, μπράβο, Μαρία. Λοιπόν, εδώ είναι η γραμμή που εκφράζεται από πολλού. Δεν είναι μόνο η εφημερίδα. Από, από, από μια πλευρά που λέει ότι θα έπρεπε να είσαι στα κόκκινα. Εντάξει, μπορεί, Σκληρή γράμμη. Ε, Ποιο δεν δε, δε, γίνεται στη διπλωματία. Εντάξει, προφανώ. Δεν, δεν έχονται στα ήρεμα νερά. Μα, δεν δε νομίζω ότι λέει κανεί για ήρεμα νερά. Ήρεμα νερά εκεί. Σαν... <laughs> αυτό είναι. Αυτό είναι. Η αυγή. Μακεδονομάχη τη φακή. Αμήχανη κυβέρνηση απέναντι στι προκλήσει τη νέα πολιτική ηγεσία στη Βόρεια Μακεδονία. Μηχανία που έχει προκαλέσει την οργή τη νεοδημοκρατική βάση οργανώσεων τη Μακεδονία. Γιατί. Αρνείται ο Πρωθυπουργό να φέρει προ στα πρωτόκολλα συνεργασία με τη Βόρεια Μακεδονία. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι εκεί. Αυτή είναι την παράθεση των ημερών. Πια. Ναι, ε, έχω την αίσθηση ότι όλοι ξέρουμε ποιο έφερε τη συμφωνία των Πρεσπών και καλά την έφερε κατά τη γνώμη δική μου. Έτσι. Άλλο θέμα αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι η οργή τη βάση είναι γι' αυτό. Δεν έχω την αίσθηση. Είναι, είναι πράγματα τα οποία. Συγγνώμη που σε διακοπτώ. Είναι πράγματα τα οποία. Διάλογο κάνουμε. Στη Μακεδονία, διάλογο μάλιστα, <laughs> στη Μακεδονία είναι λιμένα. Αυτά. Έτσι είναι. Οι ε, δικοί μου συγγενεί, η μητέρα μου είναι από την Έδασα, οι ναι, ναι, ναι. δικοί μου συγγενεί έχουν σλάβικε ρίζες. Εγώ έχω στα Σκόπια συγγενεί. Εκεί οι παππούδε και οι γιαδές μιλούσαν τα σλαβακεδόνικα που λένε, τα ντόπικα που λένε. Mm -hmm. ε, όλα αυτά είναι λιμένα από τη ζωή. Ε, μην βάζουμε ταμπέλε. Η συμφωνία των Πρεσπών θα έλυνε κάποια πράγματα τα οποία ήταν και τα πιο τυπικά στην ουσία. Θέλω να σου πω κάτι. Πράγματος. Και τα έλυσε τα πράγματα αυτά. Προφανώ υπάρχουν κάποιοι φανατικοί, υπάρχουν κάποιοι Όχι. ακραίοι που δεν Θες τα βγάζουν. Να, mm. να, mm. να σου πω ότι δεν ήταν καλή ή ένα, ένα κομμάτι τη συμφωνία. Να το πω. Θε να σου πω όμω ότι θα έπρεπε με έναν τρόπο κάποια στιγμή να λυθεί ε, το κεντρικό ζήτημα τη ονομασία. Ε, Τι θα γίνει δηλαδή, ρε παιδιά. Δεν είμαστε. Ε, να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν μπορώ να ακούω διαρκώ να λέει θα κάνουμε μια διαπραγμάτευση και στη διαπραγμάτευση πάνω Εκατό 0 δικό μου. Ναι. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Η διαμάτευση δεν είναι. Όταν κάτω στο τραπέζι, χάνει κιόλα. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Κερδίζει κάποια πράγματα, χάνει κάποια πράγματα. Δεν είναι είπα να χάνεις τα δικιά σου. Ναι, ναι. Δεν είναι να χάνει τα δικιά σου. Σωστό. Αλλά εντάξει, να έχουμε και ένα όριο δηλαδή, που ναι. φτάνουμε. Ναι. Κοινή πρωτοβουλία Τσίπρα Ζάβ για τη στήριξη εφαρμογή τη συμφωνία των Πρεσπών εδώ στο Πρωτοσέλντο. Ελληνοτουρκική κόντρα για τη μουσουλμανική μειονότητα τη Τράκη. Γιώκα τον Ερντογάν για τη μονή τη χώρα. Εδώ στο Πρωτοσέλντο ναι. τη εφημερίδα. Πάρα πολύ ωραία. Το είδε αυτό. Πιο απ' Ένα συγκλονιστικό βιβλίο παραμιλάνε όσοι το έχουν πάρει. Πώ διαφύμιζε ο Άδωνο Γεωργιάδη, το συνεχίζει εδώ η αυγή, ναι. το δίθεν χειρόγραφα, τα δίθεν χειρόγραφα του Ισού που πουλούσε για να ζήσει όπω τον δικαιολόγησε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ναι. Ο Γεωργιάδη βέβαια, για να είμαστε ακριβεί τώρα, ο Γεωργιάδη τα πουλούσε, τα διαφήμιζε και τα πουλούσε ω βιβλιοπωλείο. Έκανε μια ανάρτηση που λέει μέσα ο Γεωργιάδη ότι εγώ, συμφωνεί δηλαδή όποιο ένα εκδότη βιβλίων, συμφωνεί με ό,τι βιβλίο πουλάει. Πού έλαγα λέει και το κεφάλαιο του Μάρξ. Συμφωνώ με τον Μάρξ. Ενώ λέει ο Βελόπουλο, γιατί η αντιδιαστολή είναι με τον Βελόπουλο. Ναι. Ο Βελόπουλο το εξέδωσε ο ίδιο, λέει το βιβλίο. Να, είναι εκδότης ναι. Είναι εκδότη του βιβλίου. Κοινέ ρίζε με τον Βελόπουλο, γιατί τι αρνούνται τώρα. Εντάξει. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Έχει ξεκινήσει πολύ καιρό όλο αυτή η ιστορία τώρα εδώ. Ναι. Λοιπόν, η διατύπωση ακριβή είναι αυτό, λέει ο Γεωργιάδη. Εδώ το αποδείχνει, διαφήμιζε τα χειρόγραφα του Ισού, λέει ένα βιβλίο που πουλούσα εγώ. Ε, ο άλλο το έχει εκδώσει. Ναι. Αυτό είναι το. Των ημερών. Μάστε. Μάστε. Όλο ο κόσμο μια φωνή με την Παλαιστίνη ω τη λευτεριά. Καμιά στήριξη στο κράτο δολοφόνο Ισραήλ. Από τα Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και τη Ευρώπη ω την Αθήνα και τη Σαλονίκη. Και δέχτηκε φωτογραφίε από συγκεντρώσει χθε το βράδυ. Είδαμε και στην αρχή τη εκπομπή μα πολλέ συγκεντρώσει. Λοιπόν. Και λοιπόν, λοιπόν, σκηνέ που ήταν αισθημένε. Εστία. Καλά κρυμμένα μυστικά. Ούτε λέξει ούτε ερωτήσει για θαλάσσιε ζώνε και Αιγαίο. Ζήτημα τουρκική μειονότητα στα 12 νησά έθεσε για πρώτη φορά ο Ερντογάν. Για τουρκική μειονότητα τη Ελλάδα ομίλησε ο Τούρκο πρόεδρο για μουσουλμανική μειονότητα τη Τράκη, ο Πρωθυπουργό. Έθαψαν τον βυζαντινό πολιτισμό για χάρη του Ισλάμ. Συμβιβασμό με τσορτάκι για την απόφαση για μετατροπή τη μονή τη χώρα στην Τζαμί, με αντάλλαγμα επισκέψει συγκεκριμένε ώρε. Ναι, Εντάξει. Τα ίδια έχουν όλοι. Ναι. Ε, Προφανώ η συνάντηση με τον Ερντογάν είναι πρώτο θέμα. Ανοίγει ο δρόμο για επώδυνε λύσει. Προκαλεί ο Ερντογάν χαρακτήζοντα τουρκική τη μουσουλμανική μειονότητα τη Τράκη. Για εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και διχοτόμηση τη Κύπρου, μιλάει εδώ πέρα. Και έχει εδώ φωτογραφία από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Και η ακρίβεια. Α, να δούμε, ασχολούνται εδώ με την ακρίβεια, που ασχολούμαστε κι εμεί. Ε, ρο... Θα ασχοληθούμε, κύριε Γιωργάντη, σήμερα με την ακρίβεια, ε, Θα πούμε για συντάξει. Θα πούμε για συντάξει σήμερα. Α, είσαι εργατολόγο σήμερα. Ωραία. Η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα. Κραυγή απόγνωση από του πολίτε, δεν βγαίνει ο μήνα. Αυτό είναι το βασικό θέμα και αυτό είναι το βασικό ε, αλήθεια. θέμα σε όλα τα νοικοκυριά. Είναι η ακρίβεια. Ευελιξία για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο. Τα μικρότερα ποσοστά ενισχύσεων αυξάνουν τι πιθανότητε εισπαγωγή των επιχειρήσεων. Και ο Ντογάν Μητσοτάκη προσήλωσε στη, στη θετική ατζέντα. Ωραία. Τύπο Εδώ είσαι. Η επεκτάσει του μετρό στην ατζέντα Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργό θα έρθει στην πόλη στι 20 Μαου με ανακοινώσει για το μετρό. Γιατί το κάνουν αυτό. Η δεύτερη παρουσία στην πόλη σε σύντομο χρονικό διάστημα και ενώπιον των ευρωεκλογών. Για να κάνει ανακοινώσει για το μετρό πρέπει να είσαι σίγουρο πια. Έχει μπει στι δράγε του. Δεν έχουνε... Θεσσαλονίκη τίποτα. Όχι. Μόνο δοκιμαστικά έχουν ναι, γίνει. Ναι, δοκιμαστικέ διαδρομέ έχουν γίνει. Αρκετοί κορεδοί έχουν φάει στη Θεσσαλονίκη. Φτάνει. Λοιπόν, Εσπρέσο, φάλτσα στο Ραδιομέγαρο. Weekend στο Μάλ με για τον πρόεδρο τη ΕΡΤ και τη σύμβουλό του Λίνα Παπαδάκη. Καλημέρα, Ζούλα κύριε Ζουλα, Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Ναι. Ζούλα Στράβελ στην Eurovision με χρήματα φορολογουμένων. Δεν ήταν μέλη τη αποστολή και ούτε καν καλεσμένοι από την EBU. Συγγνώμη. Ο πρόεδρο τη ΕΡΤ που φιλοξενεί την Eurovision στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και είναι τετα... η σύμβουλο. Yeah. Ε, δεν είναι σύμβουλο η κυρία Παπαδάκη. Ε, το φανάς, ούτε, ναι. Η Λίνα Λίνα Παπαδάκη. χέρι του κυρίου Ζούλα είναι στην ΕΡΤ. Δηλαδή, θα, η ΕΡΤ δεν θα πάει στην Eurovision. Ποιο θα πάει στην Eurovision, λέει. Αφού ε, η ΕΡΤ δεν κάνει το διαγωνισμό στην Ελλάδα προέδε. και το επιλέγει για να πάει. Αν είχαν πάρει 25 άτομα μαζί του, να το καταλάβω. Αυτοί οι δύο είναι η ΕΡΤ στην Φεσμικά ουσία. Θεσμικά δεν έχουν. Δεν έχουν θεσμικά ρόλο. Ε, είναι ο πρόεδρο και, και AERT... σύμβολο του πρόεδρου. Λειτουργούν την ΕΡΤ αυτοί οι δύο. Έπρεπε να πάνε εκεί πέρα. Είναι λάθο αυτό. Αν πήραν 20 άτομα μαζί του, είναι άλλο πράγμα. Εκεί να το δούμε. Δεν το λέει για 20 άτομα. Αλλά δεν λέει για του δύο που είναι η ΕΡΤ ίδια. Δηλαδή, Συγγνώμη κιόλα.